Θεωρώ ότι ο καλύτερο δρόμο είναι ο δρόμο των θεσμών και τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό όπω εγώ απευθεία πήγα στον Άριο Πάγο και κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά, όποιο θεωρεί ότι υπάρχει μια τέτοια δόλια πρακτική ενό παρακρατικού μηχανισμού ει βάρο του, πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο τη δικαιοσύνη. Βέβαια, θέλω να πω για να είμαι απολύτω ειλικρινή: Ο τρει μήνε τώρα είναι πολύ καιρό και πρέπει και η δικαιοσύνη από την πλευρά να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων και να μάθουμε ποιε κινήσει έχουν γίνει, ποιοι μάρτυρε έχουν κληθεί, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Σίγουρα η κυβέρνηση νιώθει ότι είναι αδύναμη, έχει τεράστιε ευθύνε ο κ. Μισοτάκη προσωπικά για το πώ λειτουργήσε το μαξί όλη αυτή την περίοδο και οι οποίε αποκαλύπτονται με την προστασία, με, το, με την ασπίδα που ε, έβαλε γύρω από την κυρία Βλάχου, τον το διοικητή τη ΕΙΠ. Τον κύριο Δημητριάδη και βέβαια αυτού οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν σχέση με το Πρέντεντορ στην Ελλάδα. Και εννοώ για τον κύριο Λαβράνο και τον κύριο Μπίτσιο. Όπου εμεί ζητήσαμε ω αντιπολίτευση να έρθουν στην Εξεταστική Επιτροπή και η κυβερνητική πλειοψηφία ουσιαστικά δεν του το επέτρεψε. Και βεβαίω η αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε να δει αυτά τα πρόσωπα και κάποιου κυβερνητικού και δεν πήγε κανένα από αυτού και από την κυβέρνηση πήγε μόνο ο κύριος ε, Γεραπετρίτης. Εγώ αυτό που θέλω να πω εν κατακλείδη είναι ότι ε, δεν πρέπει να πέφτουν σκιές στην πολιτική ζωή. Πρέπει η δημοκρατία μας να είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή δημοκρατία και όχι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας να εκθέτει διεθνώς τη χώρα θέλοντα ε, θέλοντας να αποκρύψει με ένα δεύτερο σκάνδαλο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γι' αυτό πρέπει να πέσει άπλετο το φως, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και επιτέλους να μάθουμε όλη την αλήθεια. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από την αλήθεια και τη διαφάνεια. Από την αλήθεια και τη διαφάνεια έχουν να φοβηθούν αυτοί που λειτουργούν εις βάρος της δημοκρατίας και εις βάρος της πατρίδας μας α, γενικότερα.